Μεσάνυχτα, στο σπίτι της Ελένης, οι δύο γυναίκες θέλουν να κοιμηθούν, αλλά τις ενοχλεί ο θόρυβος από το μπαρ που βρίσκεται απέναντι. Νιστάζω πολύ. Πάω σπίτι μου να ξαπλώσω. Μπορείς να κοιμηθείς με αυτό το θόρυβο? Ποιο θόρυβο λες? Καλά, δεν ακούς τη μουσική και τις φωνές. Μάλλον κάποιος γείτονας έχει πάρτι απόψε. Α, γι' αυτό λες. Είναι από τον μπαρ απέναντι. Στο είχα πει ότι κάποια βράδια έχει αρκετή φασαρία. Έχουν ζωντανή μουσική. Ναι, αλλά αυτό είναι υπερβολικό. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με τόσο θόρυβο και αύριο να πρέπει να ξυπνήσω στις 6.30 το πρωί. Δοκίμασε να κλείσει τα παράθυρα. Θα είναι πιο ήσυχα. Τα παράθυρα είναι ήδη κλειστά. Κάνω υπομονή. Είμαι σίγουρη ότι σε λίγο θα φύγει ο κόσμος και θα κλείσουν. Τι ώρα κλείνουν τις καθημερινές? Νόμιζα ότι απαγορεύεται να έχεις τόσο δυνατά τη μουσική μετά τις 12. Ναι, κανονικά απαγορεύεται. Σχεδόν όλοι στη γειτονιά έχουν κάνει παράπονα στους ιδιοκτήτες, αλλά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Και εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω? Θέλω να κοιμηθώ. Αν δεν το χαμηλώσουν σε μισή ώρα, θα τους πάρω τηλέφωνο. Και αν δεν με ακούσουν, θα καλέσω την αστυνομία. Μην εκνευρίζεσαι. Με τον καιρό θα το συνηθίσεις και δεν θα σου φαίνεται τόσο ενοχλητικό. Στην αρχή με ενοχλούσε και εμένα πολύ ο θόρυβος και αγόρασα οτοασπίδες. Νομίζω ότι έχω ακόμη μερικές οτοασπίδες στο σπίτι, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να τις έχω βάλει. Θες να πάω να δω? Αυτή είναι μια καλή λύση. Σε ευχαριστώ, αλλά μην κουράζεσαι να ψάχνεις. Νομίζω ότι το φαρμακείο στη γωνία εφημερεύει απόψε. Θα πάω να αγοράσω.